Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Πρεσβέτερη. Καλημέρα. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, αν θέλετε να μας δώσετε με δύο λόγια την εικόνα. Σε COVID-free γραμμή, φαντάζομαι. Βέβαια, οπωσδήποτε. safe. Λοιπόν, πέστε μου, πώς είναι η κατάσταση σήμερα, αυτές τις ημέρες εκεί. Κοιτάξτε, τα κρούσματα έχουν μια σταθεροποίηση με μια μικρή επιβράβηση. Αυτό που δείξαν και τα λύματα, η επεξεργασία, αυτή η πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έδειξε ότι η επιβράβηση συνεχίζεται μεν, αλλά είναι με πιο μειωμένους ρυθμούς από ό,τι ήταν την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι λίγο βασανιστική η πορεία προς την επιβράβηση που θα θέλαμε. Αλλά σωστή κατεύθυνση. Στη σωστή κατεύθυνση μεν, ναι. Αλλά από τη μια πλευρά είναι αυτή η κατάσταση, ναι, που πραγματικά φαίνεται και στα κρούσματα. Δηλαδή όταν είμαστε σε 420, 480 είναι που πολλά. Ήταν προχθές, είναι πραγματικά πολλά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και άλλα δύο στοιχεία. Στα νοσοκομεία βλέπετε και εσείς, βλέπουμε όλες τα δελτία ποια είναι η κατάσταση. Ναι. Και μπορώ να σας πω ότι δυστυχώς και ως δήμαρχος της πόλης που έχει και την φροντίδα αυτή, την αρμοδιότητα αυτή, και στα κημητήρια δεν είναι επίσης καλή κατάσταση. Ναι, λογικό είναι να πεθαίνει τόσο κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά η εικόνα που έχουμε είναι άσχημη. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Λέγαμε πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ότι το ΕΣΥ είναι στα όρια του, πιέζεται κλπ. Αυτό δεν το κουβεντιάζουμε αυτές τις μέρες. Είναι λίγο καλύτερη, έχει χαλαρώσει λίγο η πίεση. Εσύ έχετε την αίσθηση? Οι ΜΕΘ είναι κατηλημένες, κύριε Πρεσβυτέρη. Ναι, δηλαδή για να ανοίξει μια καινούργια ΜΕΘ, ή ξέρετε, κάνουν πραγματικά θαύματα οι γιατροί και υποδομές των νοσοκομείων, ή κάποιοι θεραπεύονται ή κάποιοι καταλήγουν. Ναι, δηλαδή ναι. Έτσι ανοίγουν οι καινούργιες ΜΕΘ που λέμε ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν. Άρα ισχύει, εξακολουθεί να υπάρχει πίεση στο ΕΣΥ. Βεβαίως υπάρχει πίεση και προφανώς η πίεση αυτή στα νοσοκομεία. Τώρα, εγώ μηχανικός είμαι, δεν θέλω να μιλήσω για αυτά τα θέματα, αλλά ξέρετε, εκείνο το κομμάτι που θα ελαφρώσει τελευταίο, αφού πέσουν τα κρούσματα, θα είναι τα νοσοκομεία μας. Ναι, γιατί έπεται αυτή η επιβάρυνση των νοσοκομείων, των κρουσμάτων που, ξέρετε, ανεβάζουν πυρετό, πηγαίνουν στο νοσοκομείο, αρχίζουν τα προβλήματα, οι επιπλοκές, διασωληνώνονται, μπαίνουν στις ΜΕΘ κτλ. Ναι. Τώρα, μια συζήτηση που υπάρχει, βλέπω ότι και εσείς κάνατε νίκη επ' αυτού. Μήπως έπρεπε να είχαν, ειδικά οι Θεσσαλονίκοι, αν είχαν ληφθεί λίγο νωρίτερα τα μέτρα. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε αυτό. Προφανώς δεν έγινε. Υπήρχαν εισηγήσεις να γίνουν νωρίτερα τα μέτρα και δεν γινόντουσαν δεκτές. Δεν υπήρχαν καν εισηγήσεις. Υπήρχε μια αίσθηση ότι δεν χρειάζονται μέτρα. Δώστε μου λίγο ένα στίγμα. Το να πάμε πίσω δεν ξέρω αν έχει, αν βοηθάει τίποτα. Μόνο με την έννοια, για να καταλάβουμε τι συνέβη. Μόνο με την έννοια αυτή, όχι για να σκίσουμε κανένα. Εκείνο που μπορώ να σας πω και στο οποίο συμφωνούμε όλοι, ναι, είναι ότι καθυστερήσαμε μια εβδομάδα. Μάλιστα. Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω το λέμε όλοι. Τώρα έφταιγε ο Πρετεντέρης, έφταιγε ο Ζέρβας. Σωστό. Δεν έχει κάποιο νόημα. Εκείνο που λέω και εγώ και δημόσια και το είπα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξουμε έτσι και σωστά ανακλαστικά. Δηλαδή πρέπει με όλη την εμπειρία που έχουμε όλοι μας να επεμβαίνουμε εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Και χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός. Ναι. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι κάτι σταθερό. Δηλαδή ξεκινάς μια δίαιτα και σταθερά θα χάνεις και ένα κιλό, ας πούμε, κάθε εβδομάδα. Και εξελίσσεται η κατάσταση. Και εξελίσσεται κιόλας. Και εξελίσσεται και πρέπει να παρεμβαίνεις όπως πρέπει. Και εκεί που πρέπει. Γιατί ξέρετε, και όταν λέτε Θεσσαλονίκη, όλο το μυαλό σας πάει στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Όχι, πάει στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι έτσι, κύριε Πρεσβυτέρη. Είναι ένα εκατομμύριο πληθυσμός. Και ξέρετε, από τις έρευνες που κάνουμε κι εμείς και από τα στοιχεία που έχουμε, πολύ πιο επιβαρημένες είναι κάποιες παρυφές της πόλης, κάποιες μικρότερες συνοικίες, όπου ίσως υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές, κάποια ανακλαστικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, εκείνο που το λέω και σε εσάς και φαντάζομαι το γνωρίζετε, το βλέπετε όλοι, υπάρχει μια απίστευτη κόπωση. Παντού. Το απίστευτο. Και εγώ το αισθάνομαι. Όλοι το αισθάνομαι. Μετά από 10 μήνες, δεν το αισθάνεται. Είναι η ψυχολογική κόπωση. Ναι. Είναι από την άλλη πλευρά και επιχειρηματική κόπωση. Είναι η κόπωση σε όλους όσους ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή από τα παιδιά που μένουν στα σπίτια τους και πραγματικά οι γονείς λένε ότι τα παιδιά έχουν κουραστεί πάρα πολύ, μέχρι εργαζόμενους, προστασιάρχες, επιχειρηματίες, όλους. Υπάρχει, ξέρετε, η έννοια ότι εντάξει, λιτών το φυσικό θάνατο με τον οικονομικό θάνατο, τι γίνεται. Ναι. Πέστε μου κάτι, εσείς που αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο, πολύ παραμετρικό, παρακαλώ. Εσείς που ζείτε την πόλη και καταλαβαίνετε αυτό αυτό που λέει, θα θέλατε να ανοίξουν πιο γρήγορα τα μαγαζιά, να λειτουργήσει η οικονομία, η τοπική οικονομία, ή είστε της άποψης καλύτερα με ασφάλεια λίγο αργότερα από το λίγο νωρίτερα? Όχι καλύτερα με ασφάλεια, 100% με ασφάλεια. Μάλιστα. Γιατί έχουμε αυτή την εικόνα που περιγράψαμε, κύριε Πρετεντέρη, για τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε, και με όλες τις εισηγήσεις που έχω και από γιατρούς, είναι όχι για τρίτο κύμα.
για την αναζωπήρωση. Ναι. Δηλαδή, αν κάνουμε κάτι απρόσεκτα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ακόμα υψηλό οικό φορτίο και σε πολλές άλλες περιοχές. Αλλά μπορώ να μιλήσω για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει οικό φορτίο. Οπότε, αν κάνουμε κάτι λάθος και βάζω πρώτο πληθυντικό, τα νούμερα αυτά μέσα σε πολύ μικρό διάστημα θα χειροτερέψουν πάλι. Θα χειροτερέψουν. Μιλάμε και μέσα στο Δεκέμβριο, κύριε Πρετεντέρη. Ναι. Δηλαδή, αν χαλαρώσουμε λίγο και πούμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε Χριστούγεννα, έτσι, να ανοίξουμε κάτι, να λίγο να αγοράσουμε, λίγο να συνοστιστούμε, λίγο να κάνουμε και ένα ρεβεγιόν, λίγο να πάμε όχι σε κέντρα, να πάμε στους συγγενείς μας, γιατί μιλάμε πλέον για αυτή την πολυτέλεια. Βεβαίως. Δηλαδή να μαζευτεί η παρέα μας, τα 10-12 άτομα που είναι να μαζευτούμε. Και εντός του Δεκεμβρίου, και αυτή δεν είναι δική μου πρόγνωση, είναι πρόγνωση γιατρών που μιλάω μαζί τους, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ότι εντός του Δεκεμβρίου θα πάμε σε οικά φορτία πολύ ψηλά, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει, τώρα δεν είναι σωστή λέξη, αυτή τη μαγιά των κρουσμάτων. Ναι. Οπότε οποιοδήποτε συνωστισμός θα προκαλέσει μια εκτόξευση. Αναζωοπήρωση της εστίας. Μια αναζωοπήρωση και θα οδηγήσει μετά και θα βλέπετε εκκλήσεις τρομερής αγωνίας που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Μακριά από πράγματα. Μακριά από μας. Άρα γι' αυτό οτιδήποτε συζητάμε για σχολεία, off, για εστίαση, off, και για το λιανεμπόριο με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα και trial and error. Δηλαδή βλέπουμε κάτι και πρέπει αμέσως να το διορθώνουμε. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη με τις ημερομηνίες, κύριε Πρετεντέρη, δεν ξέρω ειλικρινά τι βάση έχει. Καταλαβαίνω την αγωνία, καταλαβαίνω την κόπωση, αλλά εδώ μιλάμε για την υγεία και μιλάμε και για θανάτους. Έτσι. Δηλαδή, πλέον έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που βλέπουμε ότι συμβαίνουν στην πόλη μας. Άρα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι θα κάνουμε μέσα στο Δεκέμβριο. Πολύ φοβάμαι ότι τα ανοίγματα μέσα στην πόλη το Δεκέμβριο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε μόνο αν έχουμε τίποτε μαγικά αποτελέσματα, τα οποία, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει με βάση μια λογική, δεν βλέπω να έρχονται. Από τη στιγμή που δεν μας ήρθαν τα πολύ καλά αποτελέσματα αυτές τις μέρες που μιλάμε, θυμάστε που λέγαμε τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, όταν υπάρχει ψηλό οικό φορτίο, όταν υπάρχουν πολλά κρούσματα, πραγματικά δεν ξέρω πόση λογική, πόση βάση έχει να μιλάμε για ανοίγματα, τα οποία καταλαβαίνω ότι τα έχει ανάγκη ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας, ο εργαζόμενος. Αλλά πρέπει να βάλουμε μια προτεραιότητα. Πρέπει να βάλουμε μια προτεραιότητα και χαίρομαι που έχει μια προτεραιότητα. Αλλιώς, ξέρετε, αυτό το πράγμα συζητιέται ίσως για να δίνουμε λίγη αισιοδοξία, λίγο κουράγιο στον εαυτό μας. Αλλά το βασικό κουράγιο είναι που το παίρνουμε από την προσπάθεια που κάνουμε να νικήσουμε τον ιό, να έρθουμε τα καλά τα εμβόλια. Σας άκουγα και το πρωί για την ανάλυση που κάνατε, τι συμβαίνει στην Αγγλία, στην Αμερική. Ναι, καθυστερούν δυστυχώς εμάς, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φάγαμε το γάιδαρο τώρα. Είμαστε δηλαδή λίγο πριν την ώρα. Η γραφειοκρατία των Βρυξελών φαίνεται, κύριε Πρετεντέρη, και εδώ πέρα υπάρχει. Να. Και εδώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη. Όλοι σας σκεφτόμαστε και μας σκέφτεστε κι εσείς. Καλή σας μέρα να έχετε. Με το καλό να το πούμε για πιο ευχάριστα πράγματα. Και εγώ το ίδιο. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζέρβας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.